Πολύ κακό για το τίποτα. Στη φράση αυτή αποτυπώνεται ίσω με τον καλύτερο τρόπο το σκηνικό ένα μήνα και κάτι μετά την εφαρμογή τη νέας νομοθεσία για τη διάθεση των προϊόντων περασμένη διατηρησιμότητα. Πρόκειται για τα περίφημα λιγμένα, όπω επικράτησε να λέγονται ακόμη και σήμερα παρά τι επανειλημμένε διευκρινήσει και διαψεύσει που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά τη θύελα αντιδράσεων που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα, καμία από τι μεγάλε και μεσαίε αλυσίδε δεν διαέθεσε αυτά τα προϊόντα στα καταστήματά τη, ούτε καν οι λεγόμενοι hard discounters. Τα προϊόντα με την ειδική σήμανση έχουν εμφανιστεί μόνο σε ελάχιστα περιφερειακά καταστήματα όχι μεγάλων αλυσίδων, καθώ η κίνηση είναι πολύ λιγότερη και δεν υπάρχουν εξελιγμένα συστήματα διαχείριση των αποθεμάτων. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που τα σούπερ μάρκετ γύρισαν την πλάτη στην ειδική αυτή ρύθμιση. Πρώτον, μετά τον παράζα αρνητικών δημοσιευμάτων, όχι μόνο στον ελληνικό τύπο, αλλά ακόμη και στον ξένο, καμία αλυσίδα δεν επιθυμούσε να διακινδυνεύσει τη φήμη τη. Δεν το ήθελαν ούτε οι καταναλωτέ μα. Αυτό φάνηκε και από τα μηνύματα που δεχθήκαμε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία, τονίζουν υπεύθυνοι γνωστή αλυσίδα. Ο δεύτερο και βασικότερο λόγο όμω είναι ότι ο πόλεμο τιμών μεταξύ των αλυσίδων διεξάγεται μέσω των εκτεταμένων και συνεχών πλέον προσφορών.